Πάμε να δούμε τα λιοντάρια. Πάμε, Παναγία μου. Ωραίες μέρες, σημερινή, αυριανή. Με κάποιο τρόπο έχουν έτσι κάτι πιο εύχαρο να το πω, κάτι πιο ευχάριστο. Μπορεί να προκύπτει και σε επίπεδο προσωπικό, στα ερωτικά σας, μια ευκαιρία, κάτι εκεί έτσι να τονώσετε το πράγμα. Μπορεί να είναι και κάτι καινούριο που μπορεί να προκύψει ή μπορεί να έχετε μια καλύτερη, ας πούμε, μια βελτίωση μάλλον στη σχέση, αν μπορεί να υπήρχαν προβλήματα το προηγούμενο διάστημα. Από την άλλη πλευρά, ο τομέας που έχει να κάνει με τα ερωτικά είναι πάντα και ο τομέας που έχει να κάνει με τη δημιουργία, με τη δημιουργικότητα, με το να έχουμε έμπνευση, με το να μας έρχεται μια ιδέα και να προσπαθούμε έτσι να την υλοποιήσουμε. Από την άλλη πλευρά έχει να κάνει και με τα παιδιά, άρα είναι καλές μέρες, θετικές μέρες για εσάς τα λιοντάρια και σε ό,τι αφορά τα παιδιά σας, αν είστε γονείς ή το θέμα παιδί γενικότερα, αν ψάχνεστε δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι, αν θέλετε να γίνετε γονείς, είναι ωραίες μέρες να το ψάξετε λίγο πιο επισταμένα. Σημερινή μέρα και η αυριανή, πολύ θετικές για όλες τις επιδιώξεις σας και γι' αυτό λέω, ακόμα ας πούμε και αν έχετε να κάνετε μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση, μια συμφωνία εμπορική, παραδείγματος χάρη, πολύ πιο άνετα μπορεί να βγουν σήμερα και αύριο. Γι' αυτό λέω, μην τα αφήσετε για την Παρασκευή, που είναι λίγο έτσι πιο δύστροπη μέρα. Άρα δεν σας πάει τόσο πολύ η ενέργειά της, όσο μπορεί να σας πάει σήμερα και αύριο. Και φυσικά είναι και δύο μέρες που μπορείτε να τις αξιοποιήσετε και για να βγείτε, να κανονίσετε δηλαδή και κάτι που να είναι διασκεδαστικό και που μπορεί να το ρίξετε λίγο έξω, κάτι που εσείς κάνετε, σας διασκεδάζει, μια δραστηριότητα, ένα σπορ. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εσάς που να του δίνει χαρά. Αυτά τέλος πάντων να τα κάνετε όλα σήμερα και αύριο, ό,τι μπορείτε.